Δεν θα επιτρέψουμε, για να πω και το τελευταίο μου λόγο, σε κανένα συμφέρον και σε κανέναν εκτός Νέας Δημοκρατίας να προσπαθήσει να αποφασίσει για τα δικά μας θέματα. Αυτό που το λέτε έχετε κάποιο λόγο προφανώς, προφανώς. δεν σας σε κάποια μήλια. Αφορά την κυβέρνηση να... αυτό. Προφανώς. Όχι. Αφορά την κυβέρνηση. Συμφέρον, συμφέρον είναι συμφέρον. Είναι συμφέρον Όχι, δεν ξέρω. Ε... Συμφέρον είναι συμφέρον, συμφέρον. Όπως πολιτικό, πολύ καλά λέει η κυρία ναι. Ναι. Πολιτικό και οικονομικό. Ναι. Πολιτικό και οικονομικό. Και πολιτικό και οικονομικό, και οικονομικό. Επαναλαμβάνω λοιπόν Έχετε Η νέα δημοκρατία θα σταθεί στα πόδια της Η νέα δημοκρατία θα ξανασηκωθεί Η πράγματι περάσαμε μια δύσκολη ώρα αλλά επαναλαμβάνω για δεύτερη φορά και θέλω να με ακούσετε. Και αν χρειαστεί, κυρία Πακογιάννη, έχετε κάποιο Δεν θα επιτρέψουμε που σε, το λέτε σε κανένα αυτό, συμφέρον Ότι υπάρχουν κάποια συμφέροντα Δε που βε... τα έχετε δει να κινούνται περίεργα. Κυρία Πρέντη, με έχετε δει, ακούσει εμένα πολλές φορές να λέω Μα, πράγματα ρωτάω. τα οποία δεν εννοώ. Μα γι' αυτό σα ρωτάω. Να, γιατί ε, θα πρέπει ε, επαυτού, είναι να είμαι πολύ συγκεκριμένη. Νομίζω ότι υπερηφανεύομαι να λέω ότι ανήκω στην κατηγορία των λίγων πολιτικών που μπορείτε να μου παίξετε βίντεο. Κύριε Παγκογιάννη, επειδή ακριβώ δεν αμφισβητώ αυτό, γι' αυτό σα κάνω την ερώτηση. Γιατί προφανώ κάτι ξέρετε, να κάτι εγώ. έχετε αντιληφθεί. Θέλετε είναι... να μα πείτε περισσότερε για Όχι, δεν θέλω να πω περισσότερα. Αυτό είναι το μήνυμα που πιθανότατα. Υπήρξε που να και υπάρχει πιθα... πιθανότητα να έγινε σαμποτά και την Κυριακή. Ή όχι. Δεν το αποκλείω. Α, δεν το αποκλείεται. Δηλαδή, σκοπίμω να έπεσαν τα κομπιούτερ και οι αριθμοί. Δεν το αποκλείω, είπα. Με ρωτάτε, εγώ δεν είμαι τεχνικό, δεν ξέρω τίποτα. Πολιτικός δεν τέσιο, είστε όμως αλλά Είμαι πολιτικός, ναι, και ξέρω ένα κάτι μου είπε μια φίλη μου τώρα mm -hmm. είμασταν δυστυχώς σε ένα δυσάρεστο γεγονό. Και γυρίζει και μου λέει βρε συντόρα Εδώ μια γιορτή κάνουμε Και ανάβουμε και σβήνουμε τα φώτα να βεβαιωθούμε ότι δεν θα μας πέσουνε και αυτό είναι δυνατόν για έναν άνθρωπο άσχετο να συμβεί. Λοιπόν, επειδή συνέβη. Λοιπόν, και όπως έχει φύγει. Πολύ φίσεις, σωστά... λογική, ήδη βρίσκονται οι φίλοι σα. πολύ σωστά είπε ο κύριο Δρυμιώτη και η Νάσα την έπαθε μια φορά. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία τώρα είναι να μην την ξαναπάθουμε. Άρθο. Αλλά επειδή εγώ έζησα την προηγούμενη διαδικασία του 9 και δικαιούμαι να μιλήσω και το λέω χωρί να το έχω πει ποτέ μέχρι τώρα όλα αυτά τα χρόνια. Η διαδικασία του 9 είχε τα ίδια προβλήματα επί 5 ώρε. Επί ναι. πέντε ώρες είχε πέσει το σύστημα. Έγιναν τέρατα και σημεία. Εγώ βγήκα τότε και αναγνώρισα το αποτέλεσμα ακριβώ διότι έπρεπε να διασφαλιστεί η ενότητα τη Νέα Δημοκρατία. Άρα τώρα λέτε ε, θεωρώ, κάτι λοιπόν, παραπάνω όμω. Δηλαδή κάτι λέτε κάτι παραπάνω. παραπάνω. Εκτό από τα γενικά, ότι... τα ευχολόγια. Λέ, δεν λέω Ότι πρέπει παραπάνω. όλοι να συμβάλλουμε κλπ. Λέτε κάτι παραπάνω. Λέω ότι η διαδικασία αυτή έχει προβλήματα. Πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Είτε είναι πανάκριβη και η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τα λεφτά. Είτε είναι μια διαδικασία που πράγματι πολλοί την είχαν αμφισβητήσει από την αρχή. Δηλαδή, Εν βάση είναι δεν είναι ώρα Φ. για μνημόσινα. Αυτό που μαζί έχει σας. σήμερα σημασία είναι η όποια διαδικασία με ό,τι αν χρειάζονται προσαρμογές... Μα λέτε ότι δεν είναι αδιάβλητη η διαδικασία. Αυτό δεν πρέπει, πρέπει, πρέπει να είναι αδιάβλητη. Το ώρα αυτό δεν λέτε όμω. Το 9 δεν ήταν αδιάβλητη. Το 9 λέω ότι είχε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Μάλιστα. Το ξέρω Άρα ούτε και τώρα. Λέτε ότι τώρα πρέπει να μην είναι διαβλητή. Να βγει ένα αποτέλεσμα, να το αποδεχθούν όλοι, εν πάση περιπτώσει. Εγώ, κύριε Πρετεντέρη, είδα ότι. Ένα λεπτό, κυρία Μπακογιάννη, τώρα εδώ ρίχνετε μία βόμβα. Τέσσερις. Έγινε νοθεία το 9. Και του είπα ότι σα παρακαλώ Μα, μου πάρα πολύ. Σε Αυτό. Ένα πράγμα. Κοιτάξτε. Κυρία, κυρία Κοιτάξτε, Μακογιάννη, δεν είναι έγινε νοθεία το, 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 9. Ακούστε, δεν πρόκειται εγώ ποτέ να μπω σε αυτή την κουβέντα σήμερα. Όταν πέντε χρόνια ε, έχω βγει στο κόμμα. όμω. Σε αυτή την κουβέντα μπαίνουμε επειδή εσεί θέσατε το θέμα. Βεβαίω. Είπατε ότι δεν ήταν αδιάβλητη. Η αμέσω επόμενη φυσική ερώτηση είναι η εξή. Έγινε νοφία. Κυρία Τρέμι, το 2009 έπεσαν τα μηχανήματα τέσσερις ώρες. Άρα. Άρα εκείνη την ώρα έγιναν πράγματα και θάματα. Άρα νοθεία. Και ε, του ενημέρωσα τότε όλους τους συναδε... το σήμερα, όλους τους υποψηφίους, όλους με τη σειρά. Και τους είπα παιδιά... Για να μην ξανασυμβούν Η αυτά. Κυρία Μπακογιάννη, λέτε παρακαλώ, κάτι πάρα σημαντικό. Πάρα πολύ. Ενδεχομένω προσέξτε... σι... ε, δεν πάβει να είναι σημαντικό. Πες. Τα πράγματα και θάματα ένα τετράωρο μπορεί να αλλάξουν την εικόνα μια αναμέτρηση εσωκομματική. Ε, μπορεί, λέτε, αλλά δεν... εσεί πιστεύετε αποδέχθηκα... ότι μπορεί να συνέβη κάτι τέτοιο. Εγώ αποδέχθηκα το αποτέλεσμα. Άλλο αυτό. Ότι... Άλλο αυτό. Για άλλου λόγου. Κυρία Πιτρέμη, τέλο εγώ μιλάω. Και εγώ αποδέχθηκα τώρα πρώτα. Σύμφωνοι. Για άλλου λόγου. Και οι λόγοι μου είναι δικοί μου. Η εγώ δεν, πίστεψα εκείνη την προσελούν. ώρα ότι το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να μην ήταν στα ποσοστά εκείνα, αλλά εν πάση περιπτώσει έπρεπε να το αποδεχθώ, αυτό και έπραξα. Και αποδέχτηκα το αποτέλεσμα, ουδέποτε δεν το έθεσα σε ανθρώπου. Για αλλά τώρα το λέτε ότι Σήμερα όμω, με, ναι. με την εμπειρία του 9, αυτό που έκανα ήταν να ειδοποιήσω όλου του υποψηφίου και να του πω: Παιδιά, προσέξτε, διότι το αδιάβλητο τη διαδικασία είναι η ισχύ. Και Πολύ είναι ζωστό. η ενότητα εγώ για την όμως, επόμενη μέρα. Εγώ όμως που θέλω να αυτό στο δεκα, είπα. Θέλω να στο 15 Σ, τώρα. Α, αυτό που έγινε. Ακριβώ το, για το 2015 ναι, μιλάμε. Λέω, Άρα σήμερα αυτό το οποίο η κοινοβουλευτική ομάδα έχει να συζητήσει είναι ποιο είναι ένα τρόπο ώστε η διαδικασία να είναι αδιάβλητο. Έπρεπε να παραιτηθεί ο κύριο Μεϊμαράκη, κυρία Πακογιάννη. Αν με είχε ρωτήσει, θα του έλεγα ότι δεν έπρεπε να παραιτηθεί Κατά τη γνώμη μου, στη φάση αυτή, αυτό το οποίο χρειαζόταν να παραμείνουν όλοι στη θέση του και ο κυριάκος ο Μητσοτάκης, και ο άδωνις ο Γεωργιάδης, και ο Βαγγέλης ο Μεμαράκης, και ο Απόστολος ο Τζικώστα. κάνανε δύο μήνε αξιοπρεπή, ένα αξιοπρεπή προεκλογικό αγώνα, δεν χρειαζόταν στο τέλος να δημιουργηθούν αυτές οι εντάσεις. Και Αυτή τώρα ήταν η... δημιουργηθήκανε, Οφείλω να πω ότι οι δύο μήνε. Τον κύριο Μημαράκη δεν τον είχαμε φιλοξενήσει ακόμα γιατί δεν μιλούσε για την υποψηφιότητά του. Αλλά οι άλλοι τρει υποψήφοι που είχαμε φιλοξενήσει κατά επανάληψη και στην εκπομπή μου και στο δελτίο ήταν πάρα πολύ αξιοπρεπεί οι με του δέντρου. Αυτό δε. λέω. Αυτό δεν, λέω. δεν είχε καμία ένταση μέχρι τώρα. Έτσι, συμφωνώ, καμία ένταση. Μα συμφωνώ απολύτω μαζί σα. Ήταν μια πάρα πολύ καλή προεκλογική περίοδο. Είναι αμαρτία λοιπόν, για λόγο ο είναι Μαϊμαράκης. αμαρτία λοιπόν στο τέλο να αρχίσουν να δημιουργούνται αυτέ οι εντάσει. Έχετε καταλάβει ε... γιατί παρετήθηκε ο κύριο Μεϊμαράκη. Γιατί, γιατί από τι απανοτές... που όλοι παρακολουθήσαμε, εγώ καταλαβαίνω ότι αναφέρεται σε επιθέσει και δεν ξέρω εάν εννοεί από του ανθυποψηφίου του ή αν εννοεί και τον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Μα νομίζω ότι ήταν σαφή, τα είπε όλα. Δηλαδή. Είπε ότι από τον κύριο Σαμαρά μέχρι οι συναδέλφους που είναι απλοί βουλευτές σήμερα της Νέα Δημοκρατίας μέχρι ανθυποψηφίου, του τους ζητήθησαν να παραιτηθεί. Και παραιτηθήκε. Ναι, αλλά αυτό όμως να κάνω... Τώρα Είχαμε το ερώτημα χρήσεις. είναι... είπε λοιπόν, ότι δέχτηκε χειδές και ανήθικες επιθέσεις. Εγώ, ενώ κατέγραψα το έτοιμα της παρέτηση. Το χιδέ και το ανήθικο δεν το βρήκα, για να είμαι ειλικρινή. Δεν κατάλαβα τι είναι χιδέο και ανήθικο. Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι πορτπαρόλ, κανένα. Νό. Ναι, όχι, απλώ θα το καταλάβετε εσεί. Θα ρωτήσετε εκεί. Εγώ πάντω αυτό που κατάλαβα είναι ότι περιτέ κουβέντε ελέγχθησαν. Αυτό είναι ένα γεγονό. Οι οποίε ήταν παντελώ περιτέ, δεν χρειαζόντουσαν. Εν πάση περιπτώσει, αυτά συμβαίνουν στην πολιτική. Τώρα εμεί πρέπει να δούμε μπροστά. Το mm. μπροστά είναι λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ, η Νέα Δημοκρατία είναι παρούσα, η Νέα Δημοκρατία έχει μια μαχητική κοινοβουλευτική ομάδα. Η Νέα Δημοκρατία θα κάνει την αντιπολίτευσή τη. Εχθέ που γινόταν το Έλα να δει, εμεί ήμασταν με τον κύριο Κοντζιά στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνα και κάναμε τη δουλειά μα με τον καλύτερο ναι, δυνατό πώς, τρόπο. Ναι, κύριε Πακογιάννη, έχουν περάσει Αυτός... δύο μήνε από τι εκλογέ. Αυτό είναι ο στόχο Έχουν περάσει μας... δύο μήνε και... από τι εκλογέ και περιμέναμε την πολιτική Δημοκρατία να βγάλει αρχηγό. Τώρα μα δεν θέλει κανένα μήνα ακόμα. Μετά είναι Χριστούγεννα. Ναι. Μετά δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, πότε επιτέλου θα βγάλετε αρχηγό ώστε να ασχοληθεί και η αντιπολίτευση με αυτά που συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο. Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Μακάρι. Αλλά αυτό που σα διαβεβαιώ, κύριε Πρετεντέρ, είναι ότι μέχρι τότε, μέχρι να βγει ο αρχηγό, εμεί δεν θα απογοητεύσουμε του Νεοδημοκράτε. Τη δουλειά μα θα την κάνουμε. Και είναι άδικο για αυτή την παράταξη να έχει αυτή την εικόνα. Μα αδικεί όλου. Είναι βέβαιο ότι ο κάθε ένα από εμά θα βάλει το δικό του λιθαράκι για να διορθώσει ό,τι μπορεί από αυτή την εικόνα έτσι ώστε από όλη αυτή την, την ιστορία, που σίγουρα είναι πόδινη για μας, να βγούμε δυνατότεροι. Θα μου πείτε είναι εύκολο, όχι δεν είναι, είμαι αρκετά παλιά στην πολιτική για να ξέρω πόσο δύσκολο είναι, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε.